Μια εβδομάδα πριν τις γερμανικές εκλογές, 200.000 παιδιά και έφηβοι συμμετείχαν στις αποκαλούμενες νεανικές κάλπες. Με το ερώτημα τι θα ψηφίζατε αν μπορούσατε να ψηφίσετε, σε ποσοστό 28% επέλεξαν το κόμμα της Άγγελα Μέρκελ. Οι σοσιαλδημοκράτες συγκέντρωσαν ποσοστό 20% και οι πράσινοι το εντυπωσιακό 17%, με την πραγματική κοινοβουλευτική τους δύναμη να μην ξεπερνά το 7%. Το απογοητευτικό είναι ότι σε περιοχές όπως η Σαξονία και η Θουριγκία η ακροδεξιά συγκέντρωσε διψήφια ποσοστά. Με αφορμή τις νεανικές κάλπες, η Μέρκελ παραχώρησε συνέντευξη τύπου με παιδιά στο ρόλο των δημοσιογράφων και ρωτήθηκε τι θα ήθελε να ήταν αν δεν ήταν πολιτικός. Αν δεν χρειαζόταν να κάνω όλη την εκπαίδευση, νομίζω ότι θα ήθελα να είμαι αστροναύτης, να πετάω γύρω από τη γη και να τα βλέπω όλα από ψηλά, ήταν η απάντησή της. Αποκάλυψε επίσης ότι το χόμπι της είναι η κυπουρική και ιδιαίτερα η καλλιέργεια πατάτας. Όσο για το αγαπημένο της φαγητό, σπαγκέτι μπολονέζ.